Καίγεται η Κρήτη, η οποία βρίσκεται σε κλειό καύσωνα, με τους πολίτες να αναζητούν στιγμές δροσιάς στις παραλίες από νωρίς το πρωί μέχρι και την δύση του ηλίου. Μια χαρά. Πολύ ωραία. Είναι υπέροχα. Το βλέπετε, έχει υπερβολικό κόσμο. Μια ανάσα δροσιάς από τον καύσωνα. Εννοείται, εννοείται. Το χρειαζόμαστε. Τι να κάνουμε όπως όλος ο κόσμος. Τέλεια, δροσιά, μια χαρά τώρα με τον καύσωνα. Τι άλλο, παραλία. Απίστευτα, είναι πολύ ζεστή θάλασσα και αξίζει κανείς να έρθει αυτή την ώρα να κάνει τον μπάνιο του. Χαρακτηριστικές είναι οι εικόνες Αμουδάρα και σε παλαιό κάστρο Μαλεβιζίου. Τέλεια, υπέροχα. Σήμερα θάλασσα είναι καταπληκτική. Θα με αποζέσει άλλο τίποτα, αλλά άμα έχεις και μέσον, είναι ό,τι καλύτερο να πας όπου μπορείς να σωθείς από την πολύ ζέστη. Πολύ ζέστη, αυτά. Ήρθατε για μια κοντινή βουτιά. Εννοείται. Με πολύ ζέστη, νωρίς στη θάλασσα και νωρίς πίσω στο σπίτι. Αυτό λέμε για σήμερα. Τι ώρα ήρθατε στη θάλασσα? Ήρθαμε 7. 7 ώρα το πρωί, Πάντως πολλοί λένε ότι το πρωινό μπάνιο είναι το καλύτερο. Είναι, ναι, εγώ θα συμφωνήσω. Είναι η καλύτερη ώρα. Πολύ ησυχία, η θάλασσα πολύ ωραία. Είναι το καλύτερο που μπορείς να κάνεις. Οι παραλίες βουλιάζουν από κόσμο. Λουόμενοι δροσίζονται με βουτιές, πίνοντας παγωμένα νερά και ροφήματα, σχολιάζοντας τις συνθήκες καύσωνα στο καυτό αυτό Σαββατοκυριακό και για το νησί μας. Καλοκαίρι χωρίς ζέστη δεν γίνεται, ρε παιδιά, όπως και χειμώνα χωρίς κρύο. Δεν είναι ανάγκη να είσαι στον ήλιο την ώρα του καύσωνα. Καρπουζάκι. Α, βέβαια, το καρπούζι είναι απαραίτητο στη ζωή μας, ειδικά σε μένα. Αχλαδάκι, μπουρνέλα, ντόπια, θάλασσα, κολύμπι. Και καλή καρδιά. Η ζέστη υποφερτεί εδώ. Εδώ τέλεια περνάμε, είναι το καθημερινό μας, γιατί ερχόμαστε κάθε μέρα για χρόνια τώρα εδώ και είναι σαν να είναι η παραλία η δικιά μας. Τόσο καλά περνάμε εδώ. Μια χαρά, βλέπετε εδώ, χαλαρά, μπάνιο, θάλασσα, κολύμπι για να περνάει η ώρα. Κόκκινο χτύπησαν οι θερμοκρασίες από τις 12 το μεσημέρι. Ο υδράργυρος καρφάλωσε στους 34 βαθμούς Κελσίου ανατολικά και δυτικά του Ηρακλείου, ενώ στην περιοχή της Κνωσού και στα Σταυράκια η θερμοκρασία άγγιξε τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στις 12 το μεσημέρι η κατάσταση ήταν αφόρητη τόσο στην Κόρτινα όσο και στις Μοίρες, καθώς η θερμοκρασία άγγιξε τους 40 και 39 βαθμούς Κελσίου αντιστοίχως. Εφόσον υπάρχει παραλία και έχουμε πού να αποδράσουμε, νομίζω καλά είμαστε. Το πρωί θάλασσα και το μεσημέρι κλιματιστικό. Αυτό. Δεν γίνεται διαφορετικά, έχει πάρα πολύ ζέστη. Προσπαθούμε να το ξεπεράσουμε. Τι άλλο να πω. Από τι ώρα έρθατε για μπάνιο? Τώρα έρθατε. Κακιά ώρα βέβαια, αλλά... Ερχόμαστε για μπάνιο τις ώρες που δεν είναι τόσο ζεστός ο καιρός και μετά στο σπίτι με δροσερό νερό, στη σκιά, με ανεμιστήρες. Πρωινές ώρες, φεύγουμε το μεσημέρι και αν μπορέσουμε ξανά το απόγευμα, αργά το απόγευμα. Αρκετά όλη τη βδομάδα, το Σαββατοκύριακο ξεκούραση. Όποιος δεν έχει έρθει παραλία, τώρα είναι ευκαιρία. Και αύριο χιλιάδες πολίτες, οπότε κορυφώνεται το κύμα καύσωνα, θα βρεθούν στις παραλίες από νωρίς το πρωί και να δροσιστούν, ενώ άλλοι ψηφίσουν βουτιές μέχρι αργά το απόγευμα, απολαμβάνοντας και το ηλιοβασίλεμα.